Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Η πέρτηση πάνω από τα κατεχόμενα εδάφη μας στην Κύπρο έκανε τουρκικό μαχητικό. Μάλιστα οι Τούρκοι επέρονται γι' αυτό έχοντας αναρτήσει και σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χαιρέτησε μάλιστα την ημισέλινο σημείο σκλαβιάς και κατοχής στο σκλαβωμένο πενταδάχτυλο. Σε κάθε περίπτωση αυτό παρατηρείται γενικότερα στη φύση έχουμε δει να αψηφούν άλλες ισχυρότερες οντότητες κάποια πλάσματα χωρίς να υπολογίζουν τις συνέπειες αν αυτά ελευθερωθούν. Το ίδιο θα συμβεί και σε αυτό το επίπεδο το ανθρώπινο εάν η πολεμική αεροπορία λάβει την πολεμική εντολή. Όλα αυτά τα μαχητικά που ενώ είναι παλαιά μια αεροπορία η οποία στερείται περίπου 300 τους καλύτερους πιλότους της, τους πιο έμπειρους, προκαλούν την πολεμική αεροπορία ενώ υπάρχει αυτό το χάσμα δυνάμεων που χωρίζει τόσο σε έμψυχο όσο και σε άψυχο υλικό μαχητικά μέσα δηλαδή αλλά και όπλα πραγματικά το αποτέλεσμα θα είναι καταιγιστικό. Καλό θα ήταν όσο υπάρχει καιρός το κατεστημένο το πολιτικό της Τουρκίας να σεβαστεί πρώτα πρώτα τον ίδιο το φίλο τουρκικό λαό και να αλλάξει την πολιτική της. Λίγη νομιμότητα δεν βλάπτει. Σεβασμός του διεθνούς δικαίου, δεν βλάπτει. Σεβασμός στον απέναντι, δεν βλάπτει. Όλα αυτά είναι μέσα στον πολιτικό πολιτισμό του 21ου αιώνα. Και εγώ έχω μεγάλο πάθος με την ιστορία και τη μελετώ. Άλλο όμως να διαβάζουμε την ιστορία και άλλο να θέλουμε να επαναφέρουμε τα πάντα εδώ, στο τώρα. Οι Τούρκοι πρέπει να το προσέξουν ιδιαίτερα αυτό, γιατί αν θέλουμε να παίξουμε με όρους παρελθόντος, μόνο η Ελλάδα νικά. Μόνο η Ελλάδα έχει δικαιώματα σε κάθε σπιθαμή που πατούν, σε κάθε γουλιά νερού που πίνουν από τις πηγές της Μικράς Ασίας, Ανατολικής Στράκης, της Σύνου, της Τενέδου, των κατεχομένων μας στην Κύπρο. Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουμε συνηθίσει οι προκλήσεις να μην μένουν αναπάντητες, σίγουρα θα δοθεί εν καιρό, εν ευθέτω χρόνο, ισχυρότατο μήνυμα από την ελληνική πολεμική αεροπορία εκεί στην Κύπρο. Αναμένουμε και θα σας το ανακοινώσουμε εδώ με μεγάλη ευχαρίστηση. Αυτά προς το παρόν, να είστε όλοι καλά, μην ξεχνάτε να κάνετε like και γραφή στο αγαπημένο σας μέσο. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε όλους αγαπητοί φίλοι.